Κλα που είσαι, Κατερνιό. Ναι. Πού να δεις και την καινούργια της φωτογράφηση που έχει ετοιμάσει. Και τα ρούχα της. Μάλιστα. Γιατί είναι και σχεδιάστρια, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πολύ πετυχημένη. Λοιπόν, η Κατερίνα υποτίθεται, σύμφωνα με όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της εκπομπής της, ότι έχει σχέση με έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ένδυσης. Λοιπόν, για να έτσι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, να πούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Η Κατερίνα δεν είναι μόνη της όμως, ναι, αλλά δεν είναι ο συγκεκριμένος κύριος τον οποίον εννοούσαν. Με τον συγκεκριμένο κύριο εμείς είχαμε ακούσει ότι υπήρχε ένα φλερτ, κάτι που δεν προχώρησε τέλος πάντων, αλλά πριν ένα χρόνο και κάτι. Τώρα με ποιον είναι το κορίτσι? Αυτό είναι το ερώτημα. Με επιχειρηματία είναι πάλι? Τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή της, τον οποίον εκείνη θέλει να τον κρατήσει πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να το ανακοινώσει όταν αυτή θα είναι έτοιμη. Και καλά κάνει. Και αυτό με προβληματίζει. Επειδή γιατί εξαιρείται όμως η δική μας εκπομπή, ναι, πες μας ποιος είναι. Δεν μπορώ να τον κρατήσεις μακριά από τα φώτα. Με τι ασχολείται, πες ρε φίλε. Δεν έχει σχέση με τη showbiz πάντως. Καταρχήν, όσο λεπτό, Κατερίνα, τα φώτα μας και τα φώτα σου είναι τα ίδια. Είναι επιχειρηματίας. Άρα μάλλον μήπως είναι επιχειρηματίας και μπερδεύτηκαν από την εκπομπή της Σταματίνας ότι είναι. Εκείς αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά πρέπει να είναι τα πράγματα σοβαρά. Γιατί είναι, ξέρετε, και αυτός επιχειρηματίας. Μάλλον ναι, γι' αυτό. Οι επιχειρηματίες έχουν κάπου φωλιά. Ναι, είναι η επιχειρηματοφωλιά. Εγώ γιατί δεν βρίσκω κανέναν. Ναι, στο κολονάκι σου. Δεν συχνάζει τα σωστά μέρη, γλυκιά μου. Εσύ. Εκεί. Να πηγαίνει στο Σουρμπαράν και σε όλα αυτά. Βέβαια. Πού πηγαίνει? Ωραία, μπορεί να με παίρνει μαζί σου. Θα σε παίρνω. Ωραία, εντάξει. Θα σε παίρνω. Αφού δεν βγαίνει από το σπίτι, την παρακαλάμε να βγει και δεν βγαίνει. Βγαίνει από το σπίτι. Πού να το βρει την επιχειρηματία, να σου έρθει delivery. Πού πα. Να πάρει τηλέφωνο, μου πηγαίνει σε επιχειρηματία, σα ποθώ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έχει και συγκεκριμένη ειδικότητα. Όχι, λέω. Δεν έχει τύχει ποτέ επιχείρημα. Θα τη στείλει έξω από τον ΕΣΠΑ. Που δίνουν τα κονδύλια. Για πες. Και το τελευταίο θέμα του Top Hot για σήμερα, γιατί έχουμε και άλλα καυτά αύριο, έχει να κάνει με την Κατερίνα